Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος, τη Εκκλησία Θεσσαλονικαίων εν Θεό Πατρί ημών και Κύριο Ιησού Χριστό. Χάρη και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κύριου Ιησού Χριστού. φίλο οφείλωμεν το Θεό πάντοτε περί ημών, αδελφοί, καθώς άξιον εστίν, ότι υπεραυξάνει η πίστη ημών και πλεονάζει η αγάπη ενό εκάστου πάντων ημών, ει αλλήλου. Ωστε ημά αυτού εν ημίν καυχάστε, εν εκκλησίε του Θεού, υπέρ τη ημών και πίστεω, εν πάση τη διωγμή ημών, και τε θλίψε ειν, εσανέχεστε. Ένδειγμα τη δικαία κρίσεω του Θεού, ει το καταξιωθήνε ημά τη βασιλεία του Θεού, υπερή και πάσχεται. Υπερδίκαιον παρα Θεό ανταποδούνε της θλίβουσιν ημάς θλίψιν, και ημίν της θλιβωμένης άνεσιν με θυμών. Εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού, απουρανού με τα γγέλων δυνάμεως αυτού, εν πυρή φλογός, διδόντος εκδίκησιν της μη ειδώση Θεών, και της μη υπακούση το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ή την εσδίκην τίσουσιν, όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου, και από τις δόξης της ισχύω αυτού, όταν έλθει εν εν της αγίης αυτού και θαυμαστήνε εν πάση της πιστεύουσιν, ότι επιστεύθη το μαρτύριον ημών εφημάς, εν τη ημέρα εκείνη. Ισό και προσευχόμεθα πάντοτε περί ημών, ή να ημάς αξιώσει της κλήσεως ο Θεός ημών, και πληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης, και έργων πίστεως εν δυνάμει όπως ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου, η μόνη Ιησού Χριστού εν ημίν, και εμείς εν αυτό, κατά την χάριν του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί, υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και ημών επί συναγωγής επ' Αυτόν, εις το μη αλευθύνε ημάς από του νοός, μη θροήστε, μη τε διαπνεύματος, μη τε διαλόγου, μήτε δι' επιστολής ως δι' ημών, ως ό,τι ενέστηκε η ημέρα του Χριστού. Μη τη ημάς εξαπατήσει κατά μηδενα τρόπων, ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτων και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο ιός της απολίας, ο αντικείμενος και, υπερερώμενο ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί λεγόμενων θεών ή σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως θεών καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστι Θεός. Ου μνημονεύεται ότι έτιον προς ημάς ταύτα έλεγον ημίν. Ου μνημονεύεται ότι έτιον προς ημάς ταύτα έλεγον ημίν. Και νυν το κατέχον είδατε, εις το αποκαλυφθήνε αυτόν εν το εαυτού καιρό. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Μόνον ο κατέχον άρθει έως εκ μέσου γέννηται. Και τότε, αποκαλυφθήσετε ο άνομος, ον ο Κύριος αναλώσει το πνεύμα του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού. Ού εστίν η παρουσία κατ' ενέργειαν του σατανά εν πάση δύναμη, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέρας υψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας εν της απολυμένης. Ανθών την αγάπην της αληθείας, ούκε δέξαντο εις το σωθήνε αυτούς. Και δια τούτο, Πέμψη αυτή ο Θεός ενέργειαν πλάνης, εις το πιστέυσε αυτούς το ψεύδι. Ειν' ακριθώς οι πάντες, οι μη πιστέυσαντες τη αληθεία, αλευδοκίσαντες εν τη αδικία. Εμείς δε, οφείλωμεν ευχαριστήν το Θεό πάντοτε περί ημών, αδελφοί αγαπημένοι υποκυρίου, ότι ήλε το ημάς ο Θεός απαρχής, ισοτηρίαν, εναγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας. Ισό ε κάλεσεν ημάς δια του Ευαγγελίου ημών, ει περιποίησιν δόξη του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αραούν, αδελφοί, στίκετε και κρατείτε τα παραδόσεις, α εδιδάχθητε, είτε διαλόγου, είτε διεπιστολή ημών. Αυτό δε ο κύριο ημών Ιησού Χριστό, και ο Θεό και πατήρ ημών, ο αγαπή σα και δου παράκληση νεωνίαν και ελπίδα αγαθήν εν παρακαλέσε ημών τας καρδίας και στηρίξε ημάς εμπαντή λόγο και έργο αγαθό. Το λοιπόν, προσεύχεστε αδελφοί περί ημών, ειναι ο λόγος του Κυρίου τρέχει και δοξάζεται, καθώς και προς εμάς, και ειναι αριστόμεν από των ατόπων και πονηρών ανθρώπων. Ου γαρ πάντων η πίστης. Πιστός δε εστίν ο Κύριος ως στηρίξει ημάς και φυλάξει από του πονηρού. Πεπίθαμεν δε ειν κυρίω εφημάς, ότι άπαραγγέλωμεν ημίν και ποιείτε και ποιήσετε. Ο δε Κύριος κατευθύνε ημών τας καρδίας εις την αγάπη του Θεού και εις την υπομονήν του Χριστού. Παραγγέλωμεν δε ημίν αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στέλεστε ημάς από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και μη κατά την παράδοσιν ειν παρέλαβε παρημών. Αυτή γαρ είδατε, πως δί ημάς, ότι ουκ ητακτήσαμεν εν ημίν, ουδέ δωρεάν άρτον εφάγομεν παράτινος, αλλεν κόπο και μόχθο, νύκτα και ημέραν εργαζόμενη, προς το μη επιβαρήσε την αημόν. Ούχοτι ουκ, ουκ έχομεν εξουσίαν, αλλοι να εαυτούς τύπον δόμεν ημίν, εις το ημάς. Και γάρ ότε είμεν προς ημάς, τούτο παριγγέλλομεν ημίν, ότι ή της ου θέλει εργάζεστε μη δε αισθιέτο. Ακούμε γάρτινας περιπατούντας εν ημίν ατάκτος, μη δεν εργαζομένους, αλλά απέρει εργαζομένους. δε τιού της παραγγέλωμεν και παρακαλούμεν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η να με τα εργαζόμενη των εαυτών άρτων εστίωσιν. Υμής δε, αδελφοί, μη εκακίσιτε καλοποιούντες. Είδε τής ούχι υπακούει το λόγο ημών δια της επιστολής, τούτον σημειούστε. Και μη συναναμίγνιστε αυτό, η να εντραπεί. Και μη ως εχθρόν ηγείστε, αλλά νουθετείτε ως αδελφών. Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης, δώ ημίν την ειρήνην δια παντός εν παντή τρόπο. Ο Κύριος με τα πάντων ημών. Ο ασπασμός τη εμίχυρη Παύλου. Ο αισθησιμίων εν πάση επιστολή. το γράφω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Με τα πάντων ημών. Αμήν.